πάλεψε όσο μπορούσε στο ΒΑΚ, η K19 του Όφη, που παίζοντας με πολλές ελλείψεις, προσπάθησε να κοιτάξει στα μάτια τον ποιοτικό και ανώτερο ΠΑΟΚ. Ως ένα βαθμό τα κατάφερε με το 0-3 υπέρ του Δικεφάλου και μόνιμη πρωταθλητή τα τελευταία χρόνια σε επίπεδο K19 να είναι το τελικό σκορ. Πρωταγωνιστής ήταν ένα παιδί του ηρακλειώτικου ποδοσφαίρου, ο Τίτος Κουτεντάκης, που είναι πλέον επαγγελματία στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ και επέστρεψε ως αντίπαλο στο ΒΑΚ, καθώς επί πολλά χρόνια ήταν μέλος της Ακαδημίας και του ΟΦΕ94. Ο μεσαρίτης ποδοσφαιριστής μάλιστα έμελε να ανοίξει και το σκορ στο πρώτο ημίχρονο, διάστημα όπου ήταν ο κορυφαίος της ομάδας του και μάλιστα δεν πανηγύρισε τον γκολ που πέτυχε. Ένα γκολ το οποίο αφιέρωσε στη μητέρα του, η οποία ήταν στο γήπεδο μαζί με την οικογένειά του. Τα άλλα δύο γκολ του ΠΑΟΚ μπήκαν στην επανάληψη με τον Σμυρλή να κερδίζει πέναλτι και να το αξιοποιεί με εύστοχη εκτέλεση ο Αβεντισιάν, ενώ λίγο πριν το τέλος του αγώνα ο Κουλούρης με κοντινό σουτ διαμόρφωσε το τελικό 0-3. Πάντως και ο Όφη είχε τις ευκαιρίες του και άξιζε να σκοράρει, φτάνοντας κοντά στον γκολ στο πρώτο ημίχρονο με Θεοδοσουλάκη και Χνάρη, ενώ στο δεύτερο μέρος οι Αποστολάκης, Χαλκιαδάκης και Λέλεκας είχαν τις σημαντικότερες στιγμές για τους γηπεδούχους.